Είμαι ο Γιάννης Νιάρος, υποδύο με τον Αμαντέους, στην παράσταση Αμαντέους. Στη σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Και με τον Νίκο Ψαρά στο ρόλο του Σαλιέρη. Τη Μέρη Μινά στο ρόλο της Κωνσταντς, της αγαπημένης του Μότσαρτ. Όταν παίζεις το Μότσαρτ ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρείται τόσο σημαντικό, οποιαδήποτε προσπάθεια θα είναι αποτυχημένη εξ αρχής. Άρα είμαι καλά με αυτό. Παντρέψουμε. Δεν το εννοείς. Έχω την τύχη να παίζω κάποια κομμάτια του Μότσαρτ σε ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λουσιάμπου και υποδιόμουν στο Μότσαρτ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο αναγκάστηκα να το ξεκινήσω σχεδόν ένα χρόνο πριν και το φέρνω εις πέρας σε ένα βαθμό, ικανοποιητικό. Και ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι, γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ σε τόσο βάθος με την κλασική μουσική, με την ερμηνεία ενός κλασικού κομματιού. Νομίζω πως οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί με την τέχνη έχει νιώσει και τα δύο, έχει νιώσει και Σαλιέρη και Μότσαρτ. Η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο αυτές προσωπικότητες, δηλαδή στην υπέρμετρη αλαζονία και ικανότητα, και στην μη ικανότητα και στη δυσκολία και στο να σχένεσαι τον εαυτό σου, να τον μισείς, στη ζήλια, στο φθόνο των καλύτερων, είναι κάτι που τα έχω νιώσει και τα δύο και προσπαθώ να τα διαχειρίζομαι κάθε φορά. Δεν με νοιάζεις η κατάδυση του πατέρα μου, δεν! Εσένα δεν σε νοιάζει, εσύ που κάνεις κλανίτσες και μπουρδίτσες μπροστά στον παππού! Εγώ κάνω κλανίτσες μπροστά στον παππού! Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ηθοποιό στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με άλλες χώρες, όπου είτε οικονομικά και σαν χώρος μας αντιλαμβάνονται περισσότερο έξω από την Ελλάδα, είτε το κοινό ή ο κόσμος σε άλλες χώρες είναι ίσως πιο έτοιμο και πιο εκπαιδευμένο στο να βλέπει παραστάσεις. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μικρή χώρα. Μία πολύ μεγάλη συνάντηση για μένα ήταν η συνάντησή μου με το έργο «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», όπου υποδίθηκα τον Κρίστοφερ, ένα παιδί με αυτισμό, και άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι και τη ζωή μου, πολύ εμπράκτος, όχι μόνο στο επίπεδο της δουλειάς, του ρόλου, αλλά μου χάρισε συναισθήματα και εμπειρίες που έχουν αποτυπωθεί μέσα μου και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Οι παίχτες. Του Νικολάη Βασίλειεβιτς Γκόγκολ. Είμαι πολύ τυχερός που φέτος έχω βρεθεί στις δύο παραστάσεις που παίζω, τους παίχτες και τον Αμαντέους, πρωτίστως γιατί δούλεψα με ανθρώπους που τους αγαπώ και που δουλέψαμε καλά. Ήταν ανεξαρτήτως αποτελέσματος ή επιτυχίας, μια ευλογημένη χρονιά. Με τη μουσική, πολλά χρόνια, πολλά. Σκέψου, δηλαδή ξεκίνησα πιάνω πριν δύο μήνες. Γράφω μουσική για το Σπυριτόκτο του Οικονομίδη, ενώ ταυτόχρονα παίζω τον Μότσαρτ. Αυτό είναι πολύ αστείο. Είναι μια μαύρη τρύπα, στην οποία έχω μπει εδώ και 1,5 χρόνο και στην οποία θα βρίσκομαι για άλλον ένα χρόνο. Είναι ένα εγχείρημα που δεν έχει πεπατημένη. Είναι μια ιδιότητα του συνθέτη που για μένα δεν έχει πεπατημένη, δεν έχω ξανακάνει τίποτα αντίστοιχο. Άρα λοιπόν έχει πολύ συνέστημα. Από ελπίδα, χαρά μέχρι απελπισία. Χωρίς να παθαίνεις πανικό, η κλειστοφοβία ή να υποφέρεις από νοσταλγία, να τρελαίνεσαι. Ο χειρότερος εφιάλτης μου είναι στο νεκροκρέβατο όταν φτάσω να σκέφτομαι πω από τι λάθη έχω κάνει στη ζωή μου. Μέχρι τώρα έχεις κάνει λάθη. Έχω κάνει, ναι. Όλοι έχουμε κάνει. Μπερδεύω τους καλούς με τους κακούς. Τι θα άλλαζα. Καλά είμαι. Εντάξει. Το παίρνω από την αρχή. Αν άλλαζα κάτι πάνω μου, θα ήταν η ενασχόλησή μου με τη μουσική. Να είχε συμβεί σε πολύ μικρότερη ηλικία. Να μπορούσα να είμαι μουσικός. Να μην έχω αυτό το πράγμα με το θέατρο. Που αναγκάζομαι να παίζω κάθε βράδυ και να υποδύω με ρόλους. Θα ήθελα απλά να παίζω. Αφού είσαι ψυχαναγκαστικός, λες, με το θέατρο, πώς γίνεται? Επειδή δεν έχω τη μουσική, αν είχα τη μουσική θα ήταν πιο ωραία πράγματα. Πιο ήσυχα. Πιο... Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ο Δούριος είπες τι ήταν τελικά. Χωράδα ή επιβίτωρας. Νομίζω ότι την κρίση των 30 την ζω από τα 23 και θα τη ζω μέχρι τα 45. Αν ζήσω, αν φτάσω εκεί. Ναι, δυστυχώς. Είμαι μωρό. Θα ήθελα να είμαι πιο νέο. Και με ένα δάκρυ, ας τελειώσει όλα.